Ο κύριος Αγγελιάδης είναι ο ανάδοχος του διεθνούς διαγωνισμού που έγινε για την αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης του γκολφ Αφάντου και συγκυριακά η συμπληρωματική παρουσία του σήμερα εδώ με την υπογραφή της σύμβασης για τα εδατοδρόμια, αλλά να πω με αφορμή αυτό πως θα έχουμε πετύχει όλοι, θα έχουμε πετύχει σαν χώρα όταν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά τα οποία μας τραυμάτισαν και όλα αυτά τα οποία διώχνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό για να πάνε να βρουν μια δουλειά να ζήσουν. Και όταν με το καλό μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον, το διοικητικό, το πολιτικό, το επενδυτικό, το φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα κρατάει καταρχήν εδώ τα παιδιά μας και θα μπορέσει μακάρι να φέρει πίσω και αυτά που έφυγαν, μόνο τότε θα είμαστε πετυχημένοι. Είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν ρωτάω γιατί, ρωτάω πάντα γιατί όχι, γιατί αυτό το έκλεψα από έναν πολύ μεγάλο Αμερικάνο πολιτικό, τον οποίο θαύμαζα μέσα από τα βιβλία, τον Ρόμπερτ Κένεντι, και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σε αναγκάζει να πηγαίνεις τα πράγματα μόνο μπροστά. Ξεκινάμε μια νέα διοικητική περίοδο, ξεκινάμε αισιόδοξα, την ξεκινάμε ενωμένοι, την ξεκινάμε αποφασισμένοι να φτάσουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Το συνέστημα του να έχεις αποδεδειγμένα τηρήσει υπόσχεση, το συνέστημα αυτό είναι υπέροχο και εύχομαι να το ζήσουν όλοι όπως το ζω σήμερα εγώ. Γεννήθηκα στη Σύμη πριν πολλές δεκαετίες και φτωχό παιδί, από φτωχή οικογένεια. Ερχόμουν στη Ρόδο τακτικά με το συγχωρημένο τον πατέρα μου να δω τις θείους και θείες. Πήγα Αμερική το 1960. Τελείωσα γυμνάσιο στη Σύμη και πήγα Αμερική το 1960. Σκληρή δουλειά, όπως οι πάρα πολλοί μετανάστες, δεν είμαι μόνος, έχει πάρα πολλούς πετυχημένους Έλληνες στην Αμερική. Με σκληρή δουλειά κατορθώσαμε και με το αμερικανικό όνειρο να δημιουργήσουμε κάτι για την οικογένεια και δεν ξεχνάμε φυσικά και από τις ρίζες μας. Επισκέπαμε την Ελλάδα από το 1969, πρώτη φορά, από το 1969, πρώτη φορά γύρισε και έκτοτε έρχομαι κάθε χρόνο. Το 1993, τότε πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριάκου, και είχε πεθάνει η μητέρα μου, το Μάρτιο, και αφού μετά το νεκροταφείο δεν είχα που να πάω, πήρα ένα αυτοκίνητο και γύρισα και μπήκα μέσα στην Αφάντου, πρώτη φορά. Βλέπω κάτι κτίρια μισοπεταμένα κάτω, τα ερχοντήσιος, ήταν έτοιμο να αρχίσουν και ήταν ρημαγμένα. Και ρώτησα, μου λένε αυτά τα χτίσε η Χούντα και τότε δεν έγινε. Λοιπόν, ήταν μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή ημέρα, θυμάμαι, έτοιμος για μπάνιο, τόσο καλό ήταν. Έβλεπα όλη τη θάλασσα και έλεγα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί το μέρος αυτό είναι τόσο κατελημένο. Έκτοτε ενδιαφερόμουν, μάλιστα έστειλα και γράμμα στο Μητσοτάκη τότε, through μια ευτυχία, Piper λεγότανε, η γνωστή από Αμερική που την είχε προσλάβει τότε διευθύντρια της ΕΤΒΑ, με σκοπό να βρεθούμε μερικοί ομογενείς φίλοι και αυτοί να συμβάλλουμε για το αξιοποιήσουμε τον έργο. Απάντηση δεν πήραμε. Έκτοτε το έλεγα σε πολλούς, τι Αφάντου, τι έγινε Αφάντου μου, μέχρι που έγινα λίγο βαρετός. Όταν λοιπόν πριν 4-5 χρόνια το ΤΑΙΠΕ το έβγαλε για να το... είχα πληροφορηθεί ότι ήταν για πούλημα, δεν ήταν για ενοικίωση. Πολλές φορές το βγάζανε με διάφορα προσχήματα, το νοικιάσεις, θα το κάνεις. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκα πολύ,
Είπαν ότι χωρίστηκε σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο αφάντου. Έδωσα προσφορά και στα δύο. Υπήρχε ένας στο διαγωνισμό, στο βόρειο αφάντου ήταν ένας Δημάρ, τον οποίο το γνώρισα μετά, ο οποίος έδινε συνέχεια, όποτε έβγαινε στη δημοπρασία, έδινε συνέχεια αυτό. Και το νότιο αφάντου υπήρχε στο συμφωνητικό μία παράγραφος ότι σε δύο εβδομάδες, όταν η διαφορά 5% μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου, να έρθουν με την καλύτερη προσφορά. Μαθαίνω ότι το νότιο αφάντου ήταν ο Νικολαίδης με την ΤΟΥΗ. Εγώ δεν είχα σκοπό να πάρω όλη την έκταση, ούτε να γίνω ξενοδόχος. Μένα το όνειρό μου ήταν να φτιάξει το μέρος. Λοιπόν, όταν έμαθα ότι ήταν η ΤΟΥΗ και αυτά, λέω εντάξει, εγώ θα μείνω με την προσφορά αυτή που έδωσα. Μου λένε ο Νικολαίδης, ο πατέρας μου λέει, καλύτερα να έχεις παιδί μου ένα γείτονα καλώνε παρά αυτό. Του λέω έχεις δίκιο. Οπότε νομίζω ο Νικολαίδης τελείωσε τώρα, που έγραψε, τελείωσε. Είναι έτοιμος να αρχίσει, εύχομαι. Γι' αυτό είχε κάτι αυτές. Το δικό μας το ζήτημα, όλο το αφάντου, γνώρισα όλους τους, αναγκαστικά όλους τους προηγούμενους υπουργούς από το ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη κυβέρνηση. Πολλοί δε από αυτούς ερχόντουσαν Αμερική με σκοπό να φέρουν επενδύσεις και λόγω του αφάντου έγινε μεγάλο ζήτημα από μένα. Όλοι έλεγανε τι επενδύσεις να έρθουμε να κάνουμε. Ρωτά τον άνθρωπο που είναι τώρα 5 χρόνια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, τι μας λέτε να έρθουμε και αυτά. Και μου τηλεφωνήσανε και λένε, μα τι έχεις εσύ. Λέω, ρε παιδιά, δεν έχω τίποτα. Πρόσθετα θέλω να τελειώνω. Ένα διάστημα τους γνώρισα όλους τους υπουργούς. Μου υποσχεθήκανε, εντάξει, θα το λύσουμε γρήγορα. Εκεί που ήταν αληθή πριν 2-3 χρόνια, ο Μπαρτάς, ένας υπουργός πολιτισμού τότε, βγάζει όλο το αφάντου αρχαιολογικό. Εμείς το απογράψαμε, ήταν μόνο το ερημόκαστρο, το οποίο ήταν αρχαιολογικό, η γνώση μας. Το υπόλοιπο όλο δεν λέγανε για αρχαιολογία. Λοιπόν, θέλω να συγχωρώ δημοσίως για τον Περιφερειάρχη μας εδώ, ο οποίος σε δύσκολες ηθίκες, για μένα ειδικά, μου είχε πει, μη στεναχωριέσαι, αυτή εδώ η αρχαιολογία είναι κράτος σε κράτος και θα τους κάνω μήνυση. Που είναι τιμή του δηλαδή για μένα να βρεις Περιφερειάρχη να σου μιλάει έτσι σε αυτές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά συνέχεια Φραμπουράρης, όλους τους υπουργούς του Παπάς, όλους πήγαινα εκεί πέρα. Με βαρέθηκα, λέω εντάξει, ό,τι είναι ας γίνει, δεν θα σκάσω. Η ηλικία περνάει, ο ενθουσιασμός περνάει. Αλλά εντάξει, άλλαξε η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι η καινούργια κυβέρνηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, με συνάντησε αμέσως. Ήρθε στη Ρόδο, όχι για το αφάντου, ήρθε για διακοπές μερικές μέρες. Μου τηλεφώνησε και στον Περιφερειάρχη να το δει, αλλά έλειπε. Και πήγαμε στην ΑΦΑΟ, το περπάτησε, όχι με το αυτοκίνητο. Και έμεινε κατενθουσιασμένος και εκείνος είπε πραγματικά τέτοιο έργο να είναι τόσα χρόνια αξιοποίητο. Είναι δηλαδή λυπηρό. Και αυτό θα συμβαίνει στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι... Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Υποσχεθήκανε... Το Ταϊπέν νομίζω έχει μπράκιος δείξει ότι μπορεί. Υποσχεθήκανε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το ελληνικό, είναι η αφάντου, ένα κομμάτι στην Κέρκυρα, ένα άλλο στην Κέρκυρα. Οι σκουριές είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά. Εύχομαι να είμαστε καλά. Τουλάχιστον θα περάσει ακόμα ένας χρόνος τουλάχιστον για όλες τις άδειες. Οπότε, πρώτα ο Θεός, άμαστε καλά, γρήγορα όσο μπορούμε να δούμε μπουλντόζες να δουλεύουν για το καλό του τόπου. Με το αζημίωτο φυσικά, η επένδυση είναι πολύ μεγάλη.
θα χρειαστούμε. Και το αυτό που έδωσα να καταλάβουν και στους ξενοδόχους τότε που, που ήμασταν, νόμιζα ότι θα το έκανα την άλλη μέρα. Είχα πει το εξής, ότι το έργο αυτό φέρνει δύο πράγματα στη Ρόδο. Φέρνει τον τουρίστα, ο οποίος δεν φοράει το βραχιολάκι. Φοράω κι εγώ βραχιολάκι και πηγαίνω εκεί για το συμφέρον μου, δεν είναι τροπή. Αλλά φέρνει ένα άλλο είδος τουρισμού, ο οποίος αυτός θα νοικιάσει το κότερο, θα πάει να φάει στην παλιά πόλη, θα βγει έξω. Και το δεύτερο και σπουδαιότερο, επεκτείνει τον τουρισμό. Κανένας δεν πήζει γκάλφ τον Αύγουστο που ψήνει ο ήλιος στην πέτρα, τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε, μακάρι να γίνει και να γίνουν και άλλα έργα να επεκτείνει ο τουρισμός. Ευχαριστώ πολύ. Σας πήρα τον χρόνο σας.